πανελλαδικού κτηματομεσυνικού δικτύου ή Real Estates. Είναι ο Θέμης Μπάκας μαζί μας. Πολύ πρωινός. Καλημέρα, Θέμη. Καλημέρα, Αντώνα. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε, να πάμε λίγο καλοκαιρινά, να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις κρατήσεις. Ωραία, ναι, θα σου αναφέρω το εξής, Ντόνα. Γενικότερα είδαμε, σύμφωνα με την εταιρεία DNA, ότι η ζήτηση για τους μήνες από Ιούνιο και Σεπτέμβριο του 2022 για κύρια και γραμμές χρόνιες μισθώσεις στη χώρα μας είναι αυξημένη κατά 232% σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ναι. Παράλληλα, είδαμε αύξηση της ζήτησης κατά 306%. Πάλι του ίδιου μήνε στην Κρήτη, γύρω στο 135% στη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, συγγνώμη. Γιατί γενικότερα βλέπουμε ότι η ζήτηση στον κλάδο των μαγικών μισθών είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλή. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το τρίμηνο, τα γύρω πνεύματα που είναι μπροστά μα. Ναι. Από 16 ημέρα Παρασκευή και 14 που είναι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε τώρα ότι οποιοδήποτε τρίμηνο δημιουργείται στη χώρα μα, το έχουμε δει αυτό από 28 Οκτωβρίου του 2021, 25 Μαρτίου, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, το Πάσχα, Πρωτομαγιά, γενικότερα ο κόσμος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσουμε, είναι όπου φύγει. Το έχει ανάγκη μωρέ και ο κόσμος, τώρα που δεν υπάρχουν οι περιορισμοί, θέλει λίγο να ξεφύγει. Ακριβώς, συνδέουμε τον κόσμο μετά από 2 χρόνια πανδημία πραγματικά να επιλέγει να κινείται έντονα. Θα σου πω ότι στη συνσωτική Ελλάδα, το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος για μια τραμελή οικογένεια, στην είδα οι προκρατήσεις είναι στο 86%, στις πέτσες είμαστε στο 77%, στην πίνο στο 70%. Ταυτόχρονα να σας αναφέρω όμως το εξής, ότι όταν λέμε 70% στην πίνο, είναι σημαντικό να ακούσουμε ο κοντός μας το εξής δεδομένο. Τις ημέρες της Πρωτομαγιάς, τα εγγεγραμμένα κύριες βαϊκόμενες μισθό στην πίνο ήταν 660. Ναι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, μισθούμαστε 852. Δηλαδή, μπορεί να λέγαμε την Πρωτομαγιά ότι έχουν ποσοστά κρατήσεων στο 80-90%, αυτή τη στιγμή λέμε 70% ένα μήνα σχεδόν πιο πριν, αλλά έχουν πιο πολλά ακίνητα. Δηλαδή, το 70% σαν ποσοστό, ή σαν απόλυτο αριθμό, μάλλον είναι μεγαλύτερο όσον αφορά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που συζητάγαμε τις προκρατήσεις στο συγκεκριμένο νησί. Ναι. Στην Σύρο μετά είμαστε στο 62%, στην Χίο 55, στην Πάτμο 70, Σκιάθος 70%, Σκόπροδος 68, Άνδρος 68, Κύθρος 81, η Αίγινα 71, δηλαδή γενικότερα Αντώνα η Αίγινα το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει πραγματικά πολύ έντονη κινητικότητα, μα πάρα πολύ έντονη κινητικότητα. Εντάξει, είναι και κοντά, είναι και πιο οικονομικά και τα εισιτήρια να πάει σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά και έχει και πολλές εξοχικές κατοικίες, οπότε είναι λογικό μου φαίνεται. Ναι, στην Αίγινα σκέψω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 414 κίνητα για γραμμές του χρόνου μισθό και η τιμή για το ημερομηνία τραμελή οικογένεια που τελεί κατοικία είναι από 220 ευρώ έως και 450. Μετά στην Μύκονο το ποσό που κρατήσουν είναι 79%. Σημαντικό είναι αυτό ότι στην Μύκονο από 1714 κίνητα για γραμμές του χρόνου μισθό τη ημέρα και το μαγιά που είμαστε στα 2410, δηλαδή 700 νέα κίνητα σχεδόν. Και μέσα σε ένα μήνα η γράφηκε στο εκπόμενο μισθό επιπλέον. Στη Σαντορίνη βρισκόμαστε στο 86%. Στη Σαντορίνη βλέπουμε πάλι μια πολύ έντονη κινητικότητα. Στη Σαντορίνη σκέψω ότι είχαμε 2.149 κίνητα γεγραμμένα και πλέον έχουμε 2.927, δηλαδή περίπου 800 νέα κίνητα πάλι μέσα σε ένα μήνα. Την Πάρο πάλι μέσα στο 77%, Κέα στο 88%, Νάξο 68%, Ζάκρυο 65% και Κεφαλονιά 70% και Λευκάδα 63%. Τώρα όταν ακούει κάποιος στη Λευκάδα ή στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά από 63% της προκρατήσης, είναι να γνωρίζει το εξής. Τα συγκεκριμένα νησιά έχουν πολύ έντονη δυναμική βαϊκούλης μισθώσης. Η Ζάκυνθο π.χ. έχει περίπου 2.100 ακίνητα γεγραμμένα. Η Κεφαλονιά έχει 2.200, η Λευκάδα 1.500. Δηλαδή, γενικότερα αυτά τα τρία νησιά έχουν πολύ μεγάλη δυναμική. Αυτά τα ακίνητα που μας περιγράφεις είναι διαμερίσματα, είναι κατοικίες και πόσους ανθρώπους μπορούν να φιλοξενήσουν? Για να καταλάβει ο κόσμος. Θα σου πω το εξής. Αν πάμε αυτή τη στιγμή σε ένα νησί όπως είναι η Σκιάθος, θα σου πω το κόστος είναι περίπου 217-510 ευρώ. Τώρα για ένα κίνητο μικρό, 30-40 τετραγωνικά μέτρα, είναι από 217-242 ευρώ. Χωράνε περίπου 2-3 άτομα το πολύ. Ενώ οι κατοικίες μεγαλύτερες, οι οποίες είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, κοστίζουν από 330 έως 378 ευρώ. Και ανώτερη τιμή στη Σκιάθο, όπου είναι τα 510 ευρώ το τρίμερο, είναι για αυτοτελή κατοικία 120 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα, ανάλογα με πόσα άτομα χωράνε σε ένα κίνητο,
διαμορφώνονται και τιμή. Αλλά πολλοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, ανάλογα την ιδιωτική της πολιτική κράτησης, δίνουν τη δυνατότητα εκεί που είναι σε 4 άτομα να κινηθούν ακόμα και 6 άτομα. Τόσο στην Ζάκυνθο και στην Λευκάδα, τα κίνητα εκεί είναι μεγαλύτερα. Στην Κεφαλονιά, ένα κίνητο είναι κατά κύριο λόγο 60 με 70 τετραγωνικά μέτρα και στην περιοχή Λιξούρη. Στην Ζάκυνθο μπορούμε να δούμε ένα κίνητο 100 τετραγωνικά μέτρα με 217 ευρώ το τριήμερο, ολοκλήρωση διακτηρεύσης μάλλον, στις Βολήμες. Στην Λευκάδα μπορούμε να βρούμε ένα κίνητο στην περιοχή, στην παραλία Βασιλικής, γύρω στα 75 από 80 τετραγωνικά μέτρα. Δεν είναι και μικρά. Δηλαδή τα πιο μικρά θα τα βρούμε κατά κύριο λόγο στα πολύ ακριβά νησιά. Όπως είναι η Μύκονος, Σαντορίνη, εκεί που έχει έντονη κινητικότητα. Τα υπόλοιπα νησιά μπορούμε να βρούμε ακίνητα τα οποία είναι από 50 έως 90 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία μην ξεπερνάνε πολλές φορές τα 100 ευρώ την ημέρα, το κόστος της μετέρευσης. Ναι. Πάντως από αυτά που μας λες, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ακόμα ακίνητα, αλλά είναι και λίγο όποιος προλάβει, έτσι. Ντόνα, γενικότερα αυτό που βλέπουμε εμείς είναι το εξής, ότι όποιος δίνει σε διαδικασία και γνωρίζει από νωρίς τις διακοπές του, πότε μπορεί να τις κάνει και πότε έχει άδεια, έχει μεγαλύτερες επιλογές, έχει περισσότερες επιλογές του να βρει ένα κίνητο που να πληρεί τις δικές του προδιαγραφές, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι και πανάκριβο. Εμείς βλέπουμε ότι όσο να πλησιάζουμε πλέον στις σημαίες των διακοπών, τόσο θα βλέπουμε ότι οι τιμές θα αυξάνονται. Ένα σημαντικό παράγοντα, Ντόνα, όμως, που είναι σημαντικό να αναφέρουμε, για ποιο λόγο επιλέγει ο κόσμος τα συγκεκριμένα κίνητα, δηλαδή το συγκεκριμένο κλάδο, να έχει χρόνο μισθό. Οι λόγοι είναι τρεις κατά κύριο λόγο. Πρώτο, βασικό στοιχείο είναι η πανδημία του κορονοϊού. Ο κόσμος το έχει ζήσει, ξέρει πώς είναι η πανδημία του κορονοϊού, ξέρει ότι ζει ανάμεσά μας και αποφεύγει τον συνωστισμό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το 85-90% των συγκεκριμένων ακινήτων διαθέτουν κατά κύριο λόγο το σύνολο των οικοσκευών. Δηλαδή, μια οικογένεια που έχει μικρά παιδιά θέλει πολλές φορές και πολλά μικρά γεύματα. Άρα, στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί μια οικογένεια, ένα μικρό παιδί, να φτιάξει το πρωινό, τον δεκατιανό, το απογευματινό και να πάει στο εστιατόριο μία φορά την ημέρα, προς το βραδάκι, οικογενειακός. Και να γλιτώσουν και λίγο από τα έξοδα. Τώρα που έχουν ανέβει εκεί τιμές και στα εστιατόρια. Ακριβώς, ακριβώς. Να σε ρωτήσω τώρα, να πάμε λίγο και στο άλλο θέμα, γιατί θα μας πιέσει λίγο ο χρόνος, αυτό που έχει η καθημερινή. Πότε μας συμφέρει το Airbnb για τους ιδιοκτήτες που σου λένε τώρα, επειδή είναι κιόλας και περίοδος το καλοκαίρι που ξενικιάζονται αρκετά ακίνητα, είναι καλύτερα να πάει ο άλλος σε βραχυχρόνια μίσθωση ή τελικά να ενταχθεί στην πλατφόρμα? Θα σα αναφέρω το εξή, Ντόνα. Οι μαχοχρόνιοι με τις συμβατικές μαχοχρόνιες, με τις μαχοχρόνιες μισθώσεις, σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, έχουν μια βασική διαφορά. Στη μαχοχρόνια μίσθωση έχει μέσα έναν μισθωτή που λέγεται θέμης μπάκας, κάθε μία σου πληρώνει το ενίκιο του, εκεί δεν έχει καμία υποχρέωση. Ναι. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος πληρώνει τα κοινόξα, το ρεύμα, το ψυχανικά, το νερό κλπ. Και όταν όμως γυρίσει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης ότι είναι υποχρεωμένος μεσοστικά να ανοιγοκλίνει το ακίνητο σε κάθε αναχώρηση και αύξηση, να καθαρίζει το ακίνητο, να παρέχει κάποια ξεπάσματα και σεντόνια στο συγκεκριμένο ακίνητο. Γενικότερα η βραχυχρόνια μίσθωση είναι δουλειά. Δεν είναι ότι δίνεις το κλειδί σε κάποιον και πάει και εσύ φεύγεις, εξαφανίζεσαι. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη μέρα έχεις μία αύξηση, πρέπει να βρεθείς στο συγκεκριμένο ακίνητο, να δεις απειλά του συγκεκριμένου ανθρώπου, να καθαρίσεις το ακίνητο και είσαι υπόχρεος εσύ στο να πληρώσεις τους λογαριασμούς του συγκεκριμένου ακίνητου. Δεν πληρώνει ο νοικιαστής. Και θα πρέπει να έχει και μια συχνότητα να έχουν οι αφίξεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις τώρα να κλείσεις κάποιος το Airbnb και μετά από ένα μήνα. Δεν σε συμφέρει και οικονομικά, φαντάζομαι. Ακριβώς. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος αριθμός μέσα στον χρόνο. Να δεις τις κρατήσεις που έχει τα booking που έχει στο συγκεκριμένο ακίνητο. Βασικότερο στοιχείο μετά είναι να δούμε και τον ανταγωνισμό στην περιοχή. Δηλαδή, εμείς είδαμε το 2019 ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσφορά ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές που ήταν μη λογικό. Δηλαδή, όταν δεν είσαι στο κέντρο της Αθήνας και όταν είμαι κέντρο Αθήνας, δεν είναι μόνο την Κυψέλη ή το Μετασουργείο. Δηλαδή, είδαμε ότι η έντονη κινητικότητα, το προπήρχε των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά κύριο λόγο στο Θησείο, στο Κουκάκι. Δηλαδή, ακόμα και στο Κολωνάκι, είδαμε πάρα πολλοί ιδιοκτήτες να επιστρέφουν από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις, λόγω τόσο της υψηλής ζήτησης που υπήρχε και ψέρουν κόσμο για σπίτια για ενοικίαση. Αλλά παράλληλα, ότι ο κόσμος δεν επέλεγε το Κολωνάκι εύκολα για βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή, παίζει ρόλο και η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο. Είναι. Αλλά για μένα, σας θέλω, ο βασικός ρόλος, λόγος μάλλον, είναι το πλούσιο το ακίνητο.
Αν το ακίνητο είναι εκτός Αθηνών, η σύγχρονη τουριστική περιοχή, όπως είναι η Καλαμάτα, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνει και αυτή μια έντονη κινητικότητα, πρέπει να γνωρίζει ότι οι βαϊκόνιες μισθώσεις έχουν ουσιαστικά είναι ένας κλάδος ο οποίος δουλεύει κατά κύριο λόγο με τη σεζόν. Δηλαδή υπάρχουν διαστήματα που δουλεύουν. Δεν δουλεύουν 24-25 μέρες το χρόνο. Είναι πολλοί παράγοντες η αλήθεια είναι και θα πρέπει σε αυτά τα ερωτήματα που μας έθεσες να κάτσουν να σκεφτούν οι ιδιοκτήτες, οπότε να καταλήξουν τι τους συμφέρει περισσότερο. Και το βασικότερο από όλα τώρα είναι εάν θέλει ο ίδιος να εργάσει. Γιατί η βασικότητα νομίζω σημαίνει ότι εργάζομαι και πρέπει να βγάλω κέρδος, σαν να το δούλευα το ακίνητο, σαν να τον νίκαζα το ακίνητό μου στη μακροχρόνια σημαντική μίσθωση, καθώς το δικό μου προσωπικό κέρδος. Που ίδιο εργάζομαι. Γιατί αν δεν υπολογίσει, σίγουρα η βαϊκόνια μίσθωση έχει μεγαλύτερα έσοδα. Αν δεν υπολογίζει, ότι υπάρχει ένα εργαζόμενο που είναι αυτό σου. Βέβαια. Είναι κανονικά σαν να είσαι ο ξενοδόχος, οπότε πρέπει να αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις. Θέμη, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν τόσο πολύ πρωί στην παρέα μας και μας έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία. Ήταν ο Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Κτήματο Μεσητικού Δικτύου Real Estate.